καλησπέρα σε όλους από το Μπασκετάκι Αρένα, Derby για τη Development League. Ανάμεσα σε 20 team στην Πυροκύλα, στη Development 2 είναι το match. Δεύτερος όμιλος είναι ο Team Nico με τις Μπυροκίλες 4-0 και 2-2 τα ρεκόρ. 4-0 οι Μπυροκίλες, γυρνάει αστοχή το 43. Τώρα βέβαια δεν έχουν εμφανίσει Team Nico και δεν έχω ξαναδεί και στη ζωή μου. Θα έχουμε ένα θέμα στη μετάδοση, αλλά μην πάρει τόση ό,τι μπορεί, καλύτερο μπορεί να γίνει. Το 14 θα πάρει το rebound. Πάει μέχρι μέσα ο Κουσμαδάκης, αστοχή. Και το 13. Τελίγια 2, είναι άστοχο. Λοιπόν, το 43. Καλύτερα στο παιχνίδι, 2-2, χαμηλό σκορ μετά από 2,5 λεπτά. Ποιος το 14. Κοσμαδάκης. Πάει μέχρι μέσα 43, θα πάρει την επαφή. Εκεί. Τέλος. Εξαιρετικό φόλο εδώ σε ένα στρέφ, όλο σωματικό. Βάλε για την Νίκο τι. Άστοχο τρίποντο, ριβάν του Σάλτου του Κοσμαδάκη. Εξοχή το 43. Τέσσερα δύο. Σωρία νοφή του Κοστόξε. Πάει το Σταβιάν Κολυβάκης. Τώρα παλεύουμε λίγο με τα στατιστικά να βγει σωστά η μετάδοση. Το 14 είναι ο Μπούρας. Όλα αυτά για το Ιουσνίκο Τίμ εννοείται. Για τους Ιεροκύλες που έχουν κανονικά τις εμφανίσεις, τους είναι διάφορα τα πράγματα. Time out 2-4 μετά από 4 λεπτά. Επιστρέψαμε. Yeah.
φολ του Κοσμαδάκη. Το 13. Μια προσποίηση, κατάλαβε, θα δώσει τα 7. Η μπάλα δεν φτάνει. Φύση το 0 είναι. Στο 0. Κοσμαδάκης Μαμιλαράς. Θα είμαι μέσα 34 και καλάθι. Για 3, άστοχο τρίποντο, rebound του Νοφίτου. Του Ιακώπουλου, με το 23, ο Νοφίτου 43, με δύο δημοσιούργους παίζουν οι Μπυροκύλες, ο Στοχείο Σάλβος, rebound το 34, τον έτερο Μαμιλαρά, τον καλό. Κάτι το 23 και καλάφι. 8-2. Τι είναι? Και αλλαγές. Λάθος του Κοσμαδάκη. Τρομερή άμυνα από το τραφ. Μάθω πως είναι ο Τσαβαλάς, είναι το 0. Άρα το 1 ποιος είναι? Το 1 πρέπει να είναι ο Ντάι Γη. Αλλά και αυτές δεν φοράει η μπλούζα. Το 0 είναι ο Τσαβαλάς. Άστοχο τρίποντο. Και η κατοχή παραμένει για Μπυροκύλερς. Μέσα το 7, ο Ψάλγος θα δώσει το Μαμιλαρά τον καλό. Αστοχή αυτός, λοιπόν. Το 11 του Κουτσιόνι. Λίγια 2, τρομερή ανάγκη του Μαμιλαρά. Μακελιό. Πάρα πολύ σκληρό το παιχνίδι. Rebound από ποιον? Από το 0. Τρομερή ταχύτητα. Η μπάλα φτάνει στο 1. Φάουλ. Γκολ φάουλ. 6-8. Σάλβος θα δώσει το Νεοφύτου. Νεοφύτου γυρνάει με πρόσωπο, αστοχή, ριμπάνω από το 8.
2-1. Αστοχή. Γη. Λοιπόν, το 34. Κουσμαδάκης. Κρήματα. Λάδος του Λιακόπουλου. Εκατομμυρία δώσει στο 8. Λοιπόν, είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα, δεν χάσαμε και κάτι. 7-8 είναι το σκορ και απομένουν 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ. Μεγάλο τρίποντο του Σάλμου με τη λήξη. 11-7, τέλος του περίοδου μπροστά του Ρεκίλερς. Το σκορ. Δύο βολές. Το 14. Μέσα η πρώτη, 8-11. Επανάληψη της δεύτερης βολής. Το rebound για τον Νίκο Τιμ, θα κλέψει ο Σάλμος, πάει μέχρι μέσα, είναι πολύ δυνατός και το βάζει 8-13. Λίγια 3-32 είναι άστοχος. Η μπάλα απέξω για την Νίκο Τιμ. Έχουμε στο 13. Πάω το κάνει το 21. Για 2, άστοχο σουτ, rebound από το 8, μετά το 14, το κόψιμο, άλλη μπάλα. Βέβαια το κάνει λάθος, θα κλέψει το 1. Άστοχο σουτ, rebound 13 που πιάνε. Τελεί για 2. Λάθη. Δίποτα από το 13. 3-12 η διαφορά στον πόντο. Μετά το 21 θα δώσει το μαδιλαράκι από εκεί στο Σάλβο. Το τελίγια 3 αυτός είναι άστοχος.
3 και θα δώσει το 8. Βάζει μπάλα στο παρκέ. Μετά το 14. Ας το σούτ τριμπόνο του 34. Είμαστε 7, θα δώσει 21, ωραία προσποίηση. Μείνει στον αέρα, στο τι. Λοιπόν, από το 8. Φαουλ, σκληρό. Του Μαντιλαρά, πάνω στο 8.
Με 37. Θα δώσει στον Γη. Θα κερδίσει το φάουλ και ο Βολές. Του μέσα ο Λιακόπουλος 12-16. Πάμε στο ποσί το 7. Την μπάλα από τα πόδια του 32 βγαίνει εκτός. Για τους Κουροκύλες. Βασάει ο Μαδηλαράς. Νάτι 23. Θα δώσει το 7. Τρίπον το εύστοχο. Πάμε τώρα το νούμερο. Θα έρθει το 1. Δώσει το 7. Πάει μέχρι μέσα ολί. Αστοχή, ριμπάντ από το 7. Μένει στον αέρα. Αστοχή. Ριμπάντ από το 32. Πολύ σκληρό το παιχνίδι. Θέλει να επιταχύνει αλλά δεν μπορεί. Έχουν γυρίσει οι Κουροκύλες. Γη, θα κερδίσει το φάουλ δύο βολές. Thank you.
15-21. Μανδυλαράς μένει στον αέρα, στο χ, λοιπόν στο 19. Τραγραφέρα το 2, ένα λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Πάει για το μέσα ο Λιακόπουλος, αστοχής, και να τρέξουν οι Νίκοτιν. Να ρεθμίσει το 13, το βάζει 18-21. Thank you.
φάουλ, δεν κάνει ο Λί, το κάνει. Έλατε τώρα το νούμερο. Το 7 λένε. Την Νίκο Τιμ τώρα η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Είναι ο Φίτου γυρνάει. Έχει το 43. Έχει το 0 που λογικά. Τρέχει ο Σάλβος. Καλάθι, το 8 έχει πάρει πάνω του το Σνίκο Τιμ, 25-22 στο συν 3 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι από την άμυνά τους κάνουν ό,τι κάνουν. Μαδιλαρά στο βάζει μεγάλο καλάθι το 34. Το άστοχο έρχεται. Κοσμαδάκης. Μετά το 0. Λοιπόν, του Μαδιλαρά με την 24. Μέχρι μέσα ο Κώστας, αστοχή, Λιακόπουλος, πάνω δύο βολές. Είναι ντέρμπι με τα όλα του. Το είπαμε, το περιμέναμε εξ αρχής. Το περίμενε και ο Κώστας Μανδυλαρά στη δήλωσή του πριν το μάτς, ότι η Νίκο Τιμ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για τους προκύλες το ξέρουμε. Είναι αίτητη με 4-0. Η Νίκο Τιμ έχουν βέβαια δύο ήττες, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά. Είναι πολύ σκληρή, πολύ δυνατή, πολύ γρήγορη και γενικά είναι μια ομάδα που όταν μαζεύεται έχει ταλέντο και δύναμη. 25-25. Κατά το 0. Ξανά στο 0 την μπάλα.
το 1. Βήματα νομίζω, αλλά φάουλ είναι ο Φίτου. Κουσμαδάκης ωραία στα βρωτή. Θα δώσω Μαντιλαρά. Διακόπουλος Νοφίτου για δύο. Όλα από το 8, δύο βολές για τον Νοφίτου. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Πάντα από το 8. Βήματα. Πολύ τρίπλα. Πολύ καλή άμυνα. Κουσμαδάκης. Ναι, είναι ο Φίτου, φάω δύο βολές. Κοσπέντη, 26. Και αλλαγή έξω το 8 μέσα. Άλλος ένας χωρίς νούμερο, 3 είναι, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, αλλαγή από την Νίκο Τιμ. Μέσα η πρώτη, 25-27. Τώρα 25-28. Δύο, άστοχο σουτ. Έχω τη σκέψη το ένα, στο χείρι, πόντολή. Τρομερή άμυνα του Νεοφύτου. Βγαίνει άμυνα. Μαντιλαράς. Συγγνώμη, Κουσμαδάκης. Νεοφύτου, τελείγια 2. Αστοχή. Λουμπάκου Ιακόπουλου. Κουσμαδάκης. Κάνει το Eurostep. Ιακόπουλος. Έλειξη δίδευση. Πίεση του Κώστα του Μανδηλαρά τώρα. Ασύλληπτες άμυνες, ασύλληπτα νεύρα. Γενικά ένα παιχνίδι με περίεργη ομορφιά. Βεντάει το 14.
δύο βολές από μαγικά. Κουσμαδάκι έξω και δεύτερη. Κουσμαδάκης μισή του, έκανε λάθος. Εκβιασμός, καλά αυτή. 27-28. Σάλβος. Στον αέρα, αστοχή, ριμπάν του Νεοφύτου. Γυρνάει, αστοχή, ριμπάν του Νεοφύτου. Το βάζει με την τρίτη. Πέτω 13. Εδώ στο 14. Εκεί στο 1. Εδώ χάνει το τόπι. Επιθετικό από το 14 και πάει το 13. Ωραίο drive, ωραίο καλάθι. Ένα και 59, 29, 30. Σάλβος. Ωραία, πάει στο Μαντιλαρά. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα για Νίκο Τιμ. Και αλλαγή 6-34 ο Μαντιλαράς μέσα στο 19. Καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα του Νεοφύτου. Σάλβος. Ελεύθερος. Για τρεις. Αστοχή λοιπόν του Μαντιλαρά. Λιακόπουλος. Φαουλ πουλί. Το Λιακόπουλο.
κάνει το hook, το βάζει με αυτή του 29-33. Αυτά αυτή του η μπάλα για 2 δευτερόλεπτα για να το πει. Ασχολούμαι το τέλος τρίτης περίοδου στο συν 4 η Μπλοκή Λέτς. Ασχολούμαι το πιστέψαμε. Τρίποντο, άστοχο, rebound από το 21, συμβατικά. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, ο Σάλβος δύο βολές. Σενιά 30. Τρία παραμένει. Σε 4-13. Φτάει μέχρι μέσα. Δεύτερο σούτ. Άστοχο ριμπάρ του. 13. Πάει μέχρι μέσα αυτός. Το κύριο πόντου 32. Μάλλον ζήτησα. Η Νίκο Τιμ, σε περίπτωση που δεν βάλουν και εδώ καλάθι, το Πάρου. Σημαντικά στο λοιπόν, καλάθι και η βάζια του. 7. Στο λεπτά ακόμα διαφορά σε 7. Σημαντικάς. Θα γυρίσει. Το βάζει με ταμπλό. Time out, 29-37 και φορά στους 8. Επιστρέψαμε. Βέβαια το 0, αστοχή rebound από το 7 τον Σάλβο. Γυρνάει, ωραίο, καλά του Γιακόπουλου. Χτίζουν momentum και διαφορά του Μπυροκίλερς, 29-39. Πολύ κακή η πάσα. Τώρα αυτή το 3 πρέπει να είναι. Ναι. Σάλβος θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Τώρα λοιπόν από κανέναν την μπάλα για τους άκρους.
για 2, άστοχο σουτ, rebound, δεν μπορεί ο Λί. Έχει χτυπήσει ο Σάλβος. Πώς θα πάρει εδώ την μπάλα. Θέλει να παίξει, θα δώσει το Λιακόπουλο. Σάλβος. Όλα βετσό. Θέτω 19. Μιλαράς. Έτσι δευτερόλεπτα έχουν οι κυριοδίλες. Θα δευτερούν Λιακόπουλος. Θα γυρίσει, μένει στον αέρα. Αστοχή, rebound του Λι. Λι θα κερδίσει το φόλ από το 19. Προσπίση, εκτελεί για 2-14, είναι άστοχος, rebound από ποιον, από τον ίδιο, άστοχος shoot, rebound από τον Μαντιναρά, έχουν θωρακίσει την άμυνα. Την πήρε ο Κίλερ. Σάλβος αστοχή, rebound του Λί, τρέχει ο Σάλβος. Το έχουν δώσει στη ρεφ, έχει χτυπήσει ο Μαντιλαράς. Διακόπτουμε. Δύο βολές για το 8. Ε. 39-29. Μέσα σε πρώτη βολή, 39-30. Ο Μαντιλαράς στην πασικέρα του Σάλβου. Διακόπουλος θα δώσει στο Μαντιλαρά με το 34. Άστοχο σουτ. Θα το 34. Θα δώσει το 1. Λί αστοχή, rebound του Διακόπουλου. Και να τρέξει ο Σάλβος, θα βγάλει την μπάλα. 4-27 ακόμα. Θα δώσω το 14, θα στοχεί. Ο
shoot rebound από το 0 και αλλαγές. Καλή άμυνα, θα κλέψει ο Λί. Μέχρι το 0, πάει μέχρι μέσα, φάουλ δύο βολές. 3.49 ακόμα. Ακόμα και φρόσεις 8 Φίτου 6 χουκ, αστοχή. Αστοχή και με τη δεύτερη νοφή του. Την μπάλα για μπυροκύλες. Φίτου εκτελεί για 2, το βάζει 32-42 και νομίζω ότι ο Κίλερς είναι αγκαλιά σε μια σπουδαία νίκη. Τώρα το 14.
φαουλ. Από τον Μανδυλαρά και time out, 1.56 ακόμα, 32-42. Κάει το 8, δώσει το 13, φωτίσει το 8 για 3, είναι άστοχος, δεν πάλι αγαμπυροκύλες και κάπου εδώ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Νομίζω ότι... δεν μπορεί να γυρίσει διαφορά 10 πόντων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Με 1,5 λεπτό, στα 13 πρώτα είναι για τους μπυροκύλλερς. Ρωτάει ο Σάλβος, θα δώσει τον οφή του, Μανδυλαράς. Μανδυλαράς, τελειά 3, είναι άστοχος. Κατάει το 14, θα δώσει το 2, θα δώσει ο Σάλβος. Σάλβος. Φαουλ. Δύο βολές. Θα μείνουν αίτητοι μετά κόπων και βασάνων. Δύο βολές, λοιπόν, από το 30, το 24, το 24. Δεν βιάζεται οι μυροκίνες, κοσμαδάκι για 3 στοχή, λοιπόν, από το 14, το αρμεδιαστή του κοινικοτή. Τρίποντο, εύστοχο. Κοσμαδάκης, πέρα την μπάλα, πρέπει να τη δώσει. Θα κάνει αφρία στο λάθος. 35-43. Και αυτό θα δώσει το γη και καλάθι. 37-43. Time out, μπυροκύλες. 19,3 δευτερόλεπτα. Στρέψαμε. Μανδυλαρά. Θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. 37-43. Στο φόλ 2 βολές, 37-43. Σπουδαία εμφάνιση. Και νίκη για τους μπροκύλες. Μέσα στην πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 37-45. Το 3, πάει μέχρι μέσα, το βάζει, παίρνει στο λεπτό ακόμα. Μανδυλαράς, πίνεται από 2, θα δυστερεί. Τέλος του παιχνιδιού, μεγάλη νίκη για τους Μπυροκύλλερς. 39-45 θα παραμείνουν έτοιμοι.